μεσημέρι στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, επικοινωνία με την εκπομπή γίνεται διαμέσου του γνωστού πλέον email μικρόφωνο με κάπα μικρόφωνο dk@gmail.com. Μικρόφωνο dk@gmail.com. Στείλτε μας ό,τι νομίζετε, αντιρρήσεις, προβληματισμούς και οτιδήποτε άλλο πιστεύετε ότι χρειάζεται να το σχολιάσουμε ζωντανά. Μία μόνο παράκληση έτσι πριν ξεκινήσουμε και δεν θα ασχοληθούμε καθόλου. Θα ήθελα παρακαλώ, μια και ο κύριος Πλεύρης μας ακούει επανειλημμένος, να μας πει τι νούμερο καλτσόν φοράει, να του στείλουμε μερικά μπικ για τα καλτσόν που σκίζει. Λοιπόν, και περιμένουμε την αγωγή που μας έταξε. Την περιμένουμε για να δούμε πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Μέχρι τότε, ας μας πει το νούμερο καλτσόν που φοράει, να το στείλουμε, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να ασκίζει μόνος του, να έχει πολλά να ασκίζει. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στην ιστορία. Αυτά με τα φασεσταριά. Με τους καταδότες, με τους χαφιέδες της Χούντας. Τα υπόλοιπα, αντίο. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Υπάρχει chat ενεργό στην κεντρική σελίδα του ΙΡΟΗ. Πες λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρω. Οι λεπτομέρειες είναι, μπαίνετε μέσα, βάζετε ένα username και ένα password δική σας επιλογής και ζωντανά μας γράφετε ό,τι θέλετε. Αν μας βρίζετε βέβαια, δεν θα τα εμφανίσουμε, γιατί το λέμε από τώρα. Το λέμε από τώρα. Αν είναι τώρα για να παίζουμε το γάτο με το σκύλο, ας πούμε, με κάποιους οι οποίοι έχουν πόρωση στο να γράφουν βλακίες, δεν το κάνουμε αυτό. Θα εμφανίσουμε ερωτήσεις και σχόλια. Αυτό. Όχι και αρνητικά σχόλια, απλά εντάξει, ρε παιδί μου, τους τρολάροντες με αντιμισθία θα τους το κόψουμε λιγάκι, εντάξει, δεν έχουμε λόγο να δικαιώνουμε την αντιμισθία. Κομματική είναι. Λοιπόν, αυτό νομίζω κατάλαβα ότι θέλει να πει ο Δαμιανός, γιατί εγώ ήμουνα στο Βόλο τρεις μέρες, γυρίσαμε χθες αργά, οπότε δεν έχω προλάβει τις εξελίξεις. Με το ζόρι προλαβαίνουμε να πούμε γεια, εμείς εδώ μέσα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Αθανασιάδη. Καλησπέρα σας. Και έναν τσοπάνι από τα Τζουμέρκα. Τι μπορείτε να πείτε. Κάποιος μας συνδέκανε τη δουλειά. Έκλεισε τον ήχο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καταρχάς θα ήθελα έτσι ένα μικρό σχόλιο σχετικά με τις εξελίξεις. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, ότι αυτό που έλεγα εγώ πριν 4 εβδομάδες, ένα μήνα πριν, 2 μήνες, το έχει σήμερα πρωτοσέλιδο ναυτεμπορική. Αλλά δεν βλέπω κανέναν να βγαίνει και να πει στην ναυτεμπορική, τι μας λες μωρή ναυτεμπορική, λέω. Λοιπόν, 22,5 δισεκατομμύρια κόστησε στο ελληνικό χρηματιστήριο η πολιτική αβεβαιότητα. Αυτό είναι το κεντρικό σήμερα της ναυτεμπορικής. Λέει, και μάλιστα μετά προχωράει σε πιο σοβαρή ανάλυση, αν μπορεί η ναυτεμπορική να κάνει σοβαρή ανάλυση, τέλος πάντων, τι βγάζουν οι εξισώσεις από το υψηλότερο έτους 18 Μαρτίου στο χαμηλότερο της 12 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, από 18 Μαρτίου έως 12 Δεκεμβρίου έχασε το ελληνικό χρηματιστήριο σε κεφαλαιοποίηση 22,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Καθίστε ρε παιδιά να καταλάβουμε 5 πράγματα. Να πω ότι υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα από τότε που ο Σαμαροβενιζέλος επίσπευσε την εκλογή Προέδρου, να το καταλάβω. Αλλά πολιτική αβεβαιότητα από 18 Μαρτίου. Τότε δεν φωνάζατε εσείς αδέρφια από την αυτεμπορική και όλο το λαμογιόν, τα παπαγαλάκια, ότι κοιτάξτε τι ωραία που πάνε οι τράπεζες που κάνουν ανακεφαλοποίηση μέσω του χρηματιστηρίου. Τότε δεν ήτανε. Τότε δεν μας είχατε πρίξει τα ούμπαλα με τα warrants που πουλάγατε, με το 1 δισεκατομμύριο που πήρε η Αλφα, με τα 3 δισεκατομμύρια που πήρε η Εθνική και δεν ξέρω ότι άλλες, να μην το χαρακτηρίσω, γράφατε εκείνη την εποχή. Πώς έγινε και από τις 18 Μαρτίου το υψηλότερο σημείο μέχρι σήμερα χτύπησε 42% πτώση ο γενικός δείκτης, κάπου εκεί νομίζω αν θυμάμαι καλά, έχει πέσει τόσο ο δείκτης. Έλεγα 36 και αναρωτιόντουσαν όλοι, μα πώς είναι 36%, μα δεν είναι δυνατόν. Βεβαίως, λοιπόν, και
έχασε 22,5 δισεκατομμύρια η κεφαλαιοποίηση από τότε. Γιατί μας παραμυθιάζετε έτσι? Εσείς δεν φέρατε μέσα τους ξένους επενδυτές που με τη δική τους κερδοσκοπία χάθηκαν 22,5 δισεκατομμύρια από την κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου? Εσείς δεν φωνάζατε ότι με αυτούς θα μου φέρετε την ανάπτυξη? Εσείς δεν μας είχατε πρίξει τα όμπαλα? Τώρα πώς γίνεται? Η πολιτική αβεβαιότητα φταίει. Καθότι στις 18 Μαρτίου είχαμε πολιτική αβεβαιότητα. Βέβαια. Μας είχαν πρίξει να μας λένε για success story, για ανάπτυξη, για ιστορίες και αγρίους. Και μας λένε τώρα ότι κοιτάξτε, δείτε, χάθηκαν 22,5 δισεκατομμύρια. Προφανώς από το ΣΥΡΙΖΑ φταίει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για αυτό το πράγμα. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Εδώ μέσα. Και εγώ ρωτάω, ποιος θα λογοδοτήσει για τα 22,5 δισεκατομμύρια? Ποιος θα λογοδοτήσει? Δεν πρέπει να λογοδοτήσει κάποιος? Ή μήπως θα λογοδοτήσει αυτός που ζήταγε εκλογές έστω και τυπικά? Δηλαδή η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κυβερνούσε. Θα τρελαθούμε τελείως. Εσείς δεν λέγατε ρε κερατάδες, μας βγάζατε τον Απρίλιο, να τα ξαναθυμηθούμε πάλι, τον Απρίλιο μας βγάλατε στις αγορές με ένα πενταετές. Δύο μετά μήνες μας βγάλατε με τριετές, το οποίο έχει χτυπήσει 13% επιτόκιο στη δευτερογενή αγορά. Έχει μηδενιστεί ουσιαστικά η αξία του. Το ίδιο και το πενταετές. Τότε δεν μας λέγατε ότι βγήκαμε στην αγορά και μεγάλες επιτυχίες? Πού είναι τώρα? Πώς είναι δυνατόν να ανακαλύπτετε τώρα ότι χαθήκαν 22,5 λόγω πολιτικής αβεβαιότητας? Μας τρελάνουμε τελείως δηλαδή. Και τέλος πάντων, τα 22,5 δισεκατομμύρια, τα οποία βεβαίως οι κυβερνώντες, από τα οποία οι κυβερνώντες έχουν φάει χοντρά, γιατί πώς να το πούμε, δεν είναι δυνατόν λαμόγιο πολιτικό στην Ελλάδα να μην έχει βάλει το χέρι του εκεί πέρα που παίζεται χοντρή κερδοσκοπία, γιατί και δεν πρέπει να κάποιος να λογοδοτήσει αυτήν την ιστορία? Όχι πολιτικά και δικαστικά. Όχι μόνο πολιτικά, μην μείνουμε μόνο στις πολιτικές ευθύνες, και δικαστικά. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν. Η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλους αυτούς τους αντιμετωπίσει με αυρότητα, χωρίς να δεσμεύεται για τίποτα. Δεν λέει καν αυτό που τυπικά έλεγε ο Σαμαράς το 12 πριν εκλεγεί σε κυβέρνηση. Δηλαδή να φτιάξει μια επιτροπή της Βουλής και να ψάξει όλη αυτή την ιστορία, να πάνε δικαστικά όλοι αυτοί που κερδοσκόπησαν με το χρέος της Ελλάδας και την πτώχευσή της. Ούτε αυτό δεν λέει. Ούτε αυτό δεν λέει. Παρόλα αυτά, εκεί έχει την ευθύνη του. Αυτή είναι η ευθύνη του. Και η ευθύνη του ότι επιτρέπει να συνεχίζει το κερδοσκοπικό παιχνίδι σε βάρος της χώρας. Ενώ σαν αξιωματική αντιπολίτευση που μέλει να, τουλάχιστον έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, να γίνει κυβέρνηση, θα μπορούσε να τους είχε φρενάρει ή να τους είχε μηδενίσει κυριολεκτικά την επιρροή και να είχε μετατρέψει την επίθεση που δέχεται τη χώρα σε επίθεση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γερμανική, γαλλική, ολλανδική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Και τότε να είχαν ισορροπήσει κάπως τα πράγματα ή τουλάχιστον να δημιουργούσαν συνθήκες όπου να ισχυροποιούσαν τα χαρτιά της επόμενης κυβέρνησης για οποιαδήποτε υποτίθεται διαπραγμάτευση. Ξέρεις ότι έχει αρχίσει και τα λέει αυτά ο Μπαλτάκος. Άι στο διάλογο. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ, μην με στέλνεις στο διάλογο. Όχι, λέω. Πήγαινε στο να γυρίσει το. Δεν ξέρω. Όχι, σοβαρά. Είναι αντιμνημονιακός. Εμείς έχουμε το χαρτί, ας πούμε. Λέει, και αυτοί φοβούνται τον ντόμινο περισσότερο. Έχει αρχίσει και λέει τέτοια. Ναι, ο Μπαλτάκος δεν του κουστίζει τίποτα. Είναι το alter ego του Σαμάρα, είναι. Δεν είναι θέμα. Προσπαθεί, ξέρεις τι γίνεται. Ο Μπαλτάκος τώρα προσπαθεί να μαζέψει ό,τι έχει μείνει εκτός εισαγγελέας, εκτός εισαγγελέα από τη Χρυσή Αυγή. Και κυρίως το μαύρο σκοταδισμό που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, είτε στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις και στο Παπαδαριό. Και λέω Παπαδαριό με τα πλήρη λόγου γνώσεως, διότι δεν μιλάω για τους αγωνιστές παπάδες, ιερείς, που πραγματικά δίνουν τη μάχη, είτε αν θέλετε στο κοινωνικό μετερίζει, είτε και κοινωνικοπολιτικά, με δηλώσεις, τοποθετήσεις και όλα αυτά. Μιλάω για εκείνο το παπαλαριό του κέρατα, που το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να βάζει χέρι στο παγκάρι και ενδεχομένως και στο παντελονάκι του πιτσιρικά. Λοιπόν, για αυτό το παπαλαριό λέω. Και αυτούς μαζεύει σήμερα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Διαταγμένη υπηρεσία από τον Σαμαρά. Λοιπόν. Και βεβαίως όχι μόνο αυτό, θα ακούσουμε ιστορίες για αγρίους. Ιστορίες για αγρίους με την ιστορία. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Μου κάνει εντύπωση το ότι κάθονται και βγαίνουν και λένε πράγματα τα οποία τα αναλύαμε εδώ και μήνες,
Να θυμίσω ότι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, τελείως βουλικά για τη σημερινή κυβέρνηση, θα βγάλει το πόρισμά της για την κερδοσκοπία με τα warrants και τις αγορές των τραπεζικών μετοχών τον Μάρτιο του 2014. Πότε θα τη βγάλετε το πόρισμα για να χρεώσει πρόστιμα? Τον Ιανουάριο του 2015. Σε προεκλογική περίοδο. Που δεν θα βγει βεβαίως, θα βγει αφού βγει η καινούργια κυβέρνηση και θα μοιράσει, λέει, πρόστιμα στους ξένους επενδυτές, γιατί, λέει, αυτοί, λέει, κάναν αυτή την κερδοσκοπία. Οι ξένοι επενδυτές. Λοιπόν, και ξέρετε πόσο αυστηρή είναι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Χρεώνει πρόστιμα τα οποία δεν εισπράττει ποτέ, διότι έρχεται η κυβέρνηση μετά και τα σβήνει. Είναι, μιλάμε για σκληρό τύπο. Αλλά τουλάχιστον, ακόμη και η παραδοχή, το ότι οι ξένοι επενδυτές που ήρθαν εδώ μέσα να κάνουν ανακεφαλοποίηση και μας λέγανε «Ζήτω, οι αγορές μας εμπιστεύονται». Αυτό δεν έλεγε τότε ο Σαμαράς. Μας εμπιστεύονται οι αγορές και τώρα μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Όχι τώρα, από τότε τους δώσανε τη δυνατότητα, πουλώντας τραπεζικές μετοχές και παίζοντας κερδοσκοπικά παιχνίδια με τα warrant στο χρηματιστήριο, να μας αλλάξουν τα φώτα κυριολεκτικά. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτός ο εκβιασμός. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Και όμως η πρώτη κατοικία δεν κινδυνεύει, κατά δήλωση του κυρίου Σκρέκα. Αρκεί να ψηφίσει στην Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έχουμε ξεφύγει τελείως, καθότι ο κύριος... Αυτός ο Πεδοβούπολος, πώς το λένε, ρε παιδί μου, ο Βενιζέλος, έκανε στον κύριο άρτια δημοσιογραφία, τον κύριο Πενεντέρη, την εξής φοβερή δήλωση. Μα, λέει, δημοσιονομικά θα βγει η χώρα τους επόμενους δύο μήνες. Αυτό να το σκεφτούν σοβαρά αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν. Τέτοιους χοντρούς εκβιασμούς, εάν υπήρχε βεβαίως δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, θα τους είχαν μαζέψει αυτούς τους τύπους. Θα τους είχαν μαζέψει. Η κυρία Βούλτεψη, έτσι, λόγω του πολύ βαψίματος στο μαλλί, πρέπει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κρανιακή κάψα. Δεν δικαιολογείται, διότι εξομοίωσε τις εκλογές με επιστορικό γεγονός. Ξέρει αυτή, βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως, γιατί χάνουν την δυνατότητα να, πώς θα το πούμε... μάλλον χάνουν τη διακυβέρνηση και έχουν πάθει τη λαχτάρα της ζωής τους. Σύμφωνα από ό,τι φαίνεται με τα δεδομένα. Πάντως, ο φίλος ο Κώστας μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Δημήτρη, η σημερινή εκπομπή του Τράγκα στο Real είναι για πολλά γέλια. Πάντα πίστευα ότι αυτός είναι καραϋπηρέτης του συστήματος και τα δίθεν αντιμνημονιακά ήταν για να κρατάει ακροατές ώστε την κατάλληλη στιγμή να παίξει το ρόλο του μπαμπούλα. Απλά σύχαμα. Ειλικρινά, επειδή δεν παρακολουθώ τον κύριο Τράγκα στον... δεν τον παρακολουθώ, δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πιστέψω, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτά που μου έχουν στείλει σαν μηνύματα που λέει, ας πούμε, έχει ξεφύγει ο άνθρωπος, δηλαδή τελείως. Ξέρετε, γίνεται, πάτε υπόψη σας ότι κυκλοφορεί πολύ ΔΟΕ. Όπως λέμε, η ιός της γρήπης κυκλοφορεί πολύ ΔΟΕ. Και όπως να το κάνουμε, έχει ορισμένες, πώς να το πούμε, επιπτώσεις. Οι οποίες δεν ξέρετε που μπορεί να φτάσουν και με ποιο χαρακτήρα μπορεί να καταλήξουν. Ο φίλος ο Νίκος λέει, μόλις μίλησα με ένα μηχανικό που ειδικεύεται σε ζητήματα ασφαλτόστρωσης, μιλάμε για το ατύχημα που έγινε στο σχηματάρι. Όντως ήταν την ώρα που περνάγαμε εμείς, απλά ήταν στο αντίθετο ρεύμα, στο σχηματάρι, περίπου εκείνη την ώρα περνάγαμε εμείς, πηγαίναμε προς το Βόλο και λέει που σκοτώθηκε μια γυναίκα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, οφείλεται σε κακή ανάμειξη της πίσας, πετρελαίου και λοιπόν αδρανών υλικών και λόγω μη συνοχής πίσας και πετρελαίου το πετρέλαιο βγήκε στην επιφάνεια, γλίστησε το αυτοκίνητο προφανώς. Επίσης οφείλεται και στο κακό πάτημα του μείγματος, οφείλεται καθαρά σε αμέλεια δηλαδή του εργολάβου. Μας λέει ο φίλος λοιπόν ότι λόγω του ότι εργάζομαι στο σχηματάρι και ως κάτοικος Αθηνών πηγαίνω έρχομαι καθημερινά, έτυχε να βρίσκομαι την Παρασκευή στο σημείο της καραμπόλας, τη στιγμή που συνέβαινε. Δύο μέρες πριν το ατύχημα, καθώς πήγαινα προς το σπίτι μου, είδα εργάτες, πήρε το μάτι μου και τρεις Πακιστανούς με κίτρινο γυλαίκο, να στρώνουν άσφαλτο, με οδοστρωτήρα δηλαδή, στο σημείο του
ατυχήματος στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, 100 μέτρα πριν την παράκαμψη τύπου S, όπου παλιότερα υπήρχαν τα διόδια, και το δόστρωμα είναι ξυλωμένο και δαγδαρμένο με σκοπό κάποια στιγμή να βάλουν καινούριο. Αυτό όντως είναι ένα πρόβλημα, διότι το αντιμετωπίσαμε και εμείς, όποιος πηγαίνει με κάποια αλφα ταχύτητα, η οποία είναι φυσιολογικό να πηγαίνει λόγω του δρόμου και ψιλοβρέχει εκεί, το S που έχουν φτιάξει είναι για πέταμα, πετάει έξω δηλαδή από το δρόμο, ακόμη και χωρίς το γδάρσιμο ή οποιαδήποτε άλλη ανομαλία υπήρχε. Την Παρασκευή, ακριβώς στο σημείο που πρόσφατα είχε ασφαλτοστρωθεί, τα αυτοκίνητα μαζί και ένα άσπρο λεωφορείο έχαναν τον έλεγχο και στριφογύριζαν μέχρι που έσκαγαν αριστερά και δεξιά στα κυκλειδώματα. Ενστικτοδός πάτσα φρένο και ενώ το ABS χτυπούσε αστεμάτητα, δεν μπορούσα να σταματήσω, λες και ο δρόμος είχε λάδια. Κατευθυνόμουν πάνω σε ένα άσπρο αυτοκίνητο με ανοιχτή πόρτα που είχε σταματήσει κάθε στο δρόμο. Δεδομένου ότι εγώ θα τράκαρα, μέσα στα κλάσματα δευτερολέπτου επέλεξα να πέσω πάνω του με το πίσω μέρος του αυτοκίνητου μου, διότι δεν θα μπορούσα να το πληρώσω, να πληρώσω το εμπρός. Έτσι λοιπόν, και μετά μου λες οι Έλληνες δεν είναι εφηβρητικοί. Έτσι λοιπόν έστριψα από το πότωμα το τιμόνι δεξιά και σερνόμουν πλαγίως μέχρι που σταμάτησα περίπου 20 πόντους από το σταματημένο όχημα, όπως στο σκι. Κοιτάζω πίσω και βλέπω 3 ανεξέλεγκτα αυτοκίνητα να κατευθύνονται κατά πάνω μου. Ενώ άκουγα τζάμια να σπάνε, ήχους φρένων και τα αυτοκίνητα να χτυπάνε, έβαλα πρώτη ταχύτητα και με γρήγορους λιμούς ανάμεσα στα σταματημένα, στο σκι λέγεται σλάλομ, και διαλυμένα οχήματα, έφυγα από το σημείο και σταμάτησα 500 μέτρα μετά να ανάψω τσιγάρο και να ηρεμήσω. Χθες βράδυ άκουσα τον πατέρα της νεκρής κοπέλας που έλεγε κακή ποιότητα υλικά στο φρεσκοστρωμένο οδόστρωμα και ότι λόγω της βροχής βγήκε στην επιφάνεια το πετρέλαιο του μείγματος ασφάλτου με αποτέλεσμα να είναι σαλάδι. Κανείς δεν έδωσε σημασία, εννοείται ότι οι δημοσιογράφοι θα καλύψουν το μέγα εργολάβο, ιδιαίτερα όταν είναι και ο καναλάχης σου. Πάρτε υπόψη σας και αυτό. Επειδή όμως το έζησα, πραγματικά τα οχήματα όπως και το δικό μου έκαναν πατινάζ. Πρέπει να ελεγχθεί ποιότητα του οδοστρωματός. Ναι, έχει αποφασίσει να πάει ο κύριος Βενιζέλος και με την κοιλιά θα προσπαθήσει να γλιστρήσει για να δει τον βαθμό ολισθήματος. Η κοιλιά του είναι ό,τι πρέπει. Ίσως κάποιος συνάδελφος μηχανικός μπορεί να δώσει τα φώτα του ώστε να διαλευκανθεί το γεγονός. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν τα διόδια, τόσα διόδια για το τίποτα και να κινδυνεύουμε κιόλας. Στο προηγούμενο διόδιο, πριν φτάσει στο σηματάρι, πληρώνει 3,90 σας πληροφορώ. Μέχρι το Βόλο πληρώσαμε 17 ευρώ για να πάμε και 17 ευρώ να γυρίσουμε. Εγώ έχω μια. Ο φίλος ο Νικόλας που μας έστειλε το μήνυμα αυτό, είναι μηχανολόγος μηχανικός, άρα λοιπόν κάτι ξέρει σχετικά με αυτό. Ανεξάρτητο όμως από αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Πληρώνεις 17 ευρώ, πληρώνουμε μέχρι το Βόλο. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη πληρώνεις τα διπλάσια από αυτό. Και να γυρίσεις, είναι από το Βόλο εμάς μας τύχησε 17 τα διόδια και 17 επιστροφή, μιλάμε για 34 ευρώ, δηλαδή η μισή βενζίνη. Αυτό είναι εισιτήριο που σε στέλνει κατευθείαν στο θάνατο. Κανείς άλλος δεν πληρώνει εισιτήρια για να πάει να χάσει τη ζωή του. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε όμως ότι ζητάμε πολλά από την αστυνομία. Είχε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνει. Να μαζέψει τους ίδιους από το Σύνταγμα. Δεν θα ασχολείται τώρα με την κατάσταση των κακομοίρων, των κακομοίριδων εκεί πέρα που σκοτώνονται. Των οδηγών οι οποίοι είναι, ναι. Άσε που. Τις οικονομίες του κράτους από τους θανάτους. Μάλιστα. Σωστά. Είναι τόσο κοινική πλέον η λογική τους που δεν το αμφισβητούν. Δηλαδή με το θάνατο της κοπέλας, εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποιος επίτροπος στο Υπουργείο Οικονομικών θα ζητώ κράβγαζα, θα άνοιζε σαμπάνιες. Όπως έμαθα τελευταία, και αυτό είναι πραγματικότητα από κάποιον προϊστάμενο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, ότι οι Γερμανοί και μια Κινέζα επίτροπος που είναι εκεί πέρα, Κινέζα, πώς το διάλογο τη βρήκα, δεν ξέρω, την ξεθάψανε. Λοιπόν, κάνουν υπολογισμούς. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία φέτος το χειμώνα, γιατί λέγεται ότι θα έχουμε άσχημο χειμώνα, μετά από 3 χρόνια που μας έκανε ο καλός Θεούλης τη χάρη να μην χρειαστούμε πολύ θέρμαση. Βεβαίως η Βόρεια Ελλάδα έτσι αλλιώς έχει τρομακτικά μεγαλύτερο πρόβλημα, ώστε να υπολογίσουν πόσοι θα πεθάνουν και άρα πόσες συντάξεις και οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες θα γλιτώσουν για να πάνε στην Τρόικα, να πάνε στο Κογλίφους. Εκεί έχουμε κατατήσει.
Εδώ έχουμε υπουργό ο οποίος είπε διαμαρτυρόμενος, μα δεν πεθαίνουμε κιόλας. Ήταν ο περίφημος Λοβέρδος, ο οποίος το είπε σε μια κατάσταση απόλυτης ειλικρίνειας στην κάμερα, χωρίς να ντραπεί καθόλου. Γιατί να ντραπεί, αφού είναι κουρακοζόητοι οι Έλληνες. Ναι, μας το λέγανε και οι Γερμανοί Ναζί. Κουρακοζόητοι. Τους πυροβολείς και δεν πεθαίνουν. Γι' αυτό και φροντίζανε να το κάνουμε την ξυφολόγχη. Διότι είχαμε τόσες δαπάνες, είχαν υπερβολικές δαπάνες. Μάλιστα, μία από τις εκθέσεις της Wehrmacht, νομίζω ο Fleischer το έχει βγάλει στον αέρα, τέλος πάντων, μάλλον στο βιβλίο του Fleischer πρέπει να το έχω διαβάσει, ότι η Ελλάδα είχε τρομακτικές δαπάνες σε πυρομαχικά. Οπότε αποφασίσανε οι Γερμανοί Ναζί, αντί να σκοτώνουν με εκτελέσεις και όλα αυτά, γιατί υπήρχε, δεν σκοτώνανε. Κουρακοζόητοι, δεν σου λέω, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Τους πυροβολούσες, ας πούμε, εκεί πέρα, αφού πηγαίνανε και τους δίνανε τριπλές χαριστικές βολές και πάλι δεν πέθανε το σκασμένο. Κατάλαβες, λοιπόν, αποφασίσανε να το κάνουν με την ξυφολόγη. Μάλιστα. Ειδικά σε εγγύους. Ξέρετε, ο πολιτισμός των Γερμανών είναι πολύ γνωστός. Το κληρονόμησαν, φαίνεται, οι υπουργοί μας. Και βεβαίως γι' αυτό και έχουν αναθέσει στο Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας την αναμόρφωση του σχολικού συστήματος στην Ελλάδα. Ξέρετε, να μας φέρουν τον πολιτισμό τους. Auschwitz, Dachau και όλα αυτά που εμείς δεν έχουμε τέτοιο πολιτισμό. Πώς είναι, είμαστε ανεπτυγμένοι Ευρωπαίοι, εμείς είμαστε Ανατολίτες. Να μας φέρουν τον πολιτισμό τους. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου από ό,τι φαίνεται, χωρίς να το είμαστε σίγουροι, γιατί με αυτή τη Βουλή και τους βουλευτές που έχεις, κανένας ποτέ που δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Ο κύριος Νταβρής πρόσφατα μας είπε ότι προτιμάει και πολιτική σταθερότητα, άρα ψηφίζει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα γιατί εγώ νομίζω ότι τα έχει πάρει χοντρά, δεν ξέρω. Μάλλον η αντίληψή μου ήταν αυτή, λάθασμένη ενδεχομένως. Και ότι αυτός είναι και ο δρόμος επιστροφής στο Μαντρί. Λοιπόν, να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε εκλογές. Κάτι τέτοιο είπε και ο κύριος Λικούδης, ότι πρέπει να βγει πρόεδρος Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή. Σε τι που το κάνεις αυτό. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ αυτό, γιατί ηχογραφείται και για την ασφάλεια αυτό το πράγμα, διότι πώς να το κάνουμε. Τους τα έχουμε έτοιμα. Ναι, δεν είναι. Μην κουράζονται. Ξέρετε τώρα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν έχουν και πολλές δαπάνες, με παλιό υλικό δουλεύουν οι άνθρωποι. Λοιπόν. Ναι, ο κύριος Λικούδης είπε και αυτός ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγει πρόεδρος Δημοκρατίας. Βεβαίως είναι βαρισήμαντη η δήλωση από τον κύριο Λικούδη, αλλά επειδή μας στέλνουν συνέχεια, μας στέλνουν συνέχεια ότι υπάρχει error 500, internal server error, βλέπουμε και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε, ο host gator δεν είναι σωστή επιλογή και δεν θα σας πάει μακριά, μας λέει ο φίλος Κώστας, δεν ξέρω τα τεχνικά. Μάλλον από ό,τι λένε οι τεχνικοί, υπήρξε μια μαζική είσοδος και κρέμασε το σύστημα, αλλά το φτιάξουμε. Είμαστε σαν βαπόρι που κουβαλάει λάθρομετανάστες. Παρακαλώ. Μην τα λες τέτοια πράγματα τώρα, γιατί θα μας έρθει ο Άδωνης. Παρακαλώ κάποιοι να βουτήξουν στη θάλασσα, δεν χωράμε. Λοιπόν, εννοείται ότι κάνουμε αστεία, έτσι. Θα φτιαχτεί, ρε παιδιά, εντάξει, είναι εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα γι' αυτά. Λοιπόν, τι έλεγες, Γιάννη? Λέω για το θέμα της εκλογής Προέδρου, Δημήτρη, επειδή πολλοί βγαίνουν τώρα και το δηλώνουν, ο Λικούδης, ο Σάββας Λικούδης, είπε και αυτός ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγει Πρόεδρος από αυτή τη Βουλή. Βεβαίως, διότι αν πάμε σε εκλογές, η ρημάδ θα μείνει ρη. Ρη, χωρίς το μαδ, θα μαδίσει. Ναι. Ή θα αναγκαστεί να πάει στον Τσίπρα, που κατά πάσα μάλλον πιθανότητα οι περισσότεροι από αυτούς προς τα εκεί πάνε. Μάλλον έμαθα και κάτι το οποίο με σοκάρισε και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε δικαστικοί, θα τους πω το εξής. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να προτείνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, ποιο νομίζετε? Τον κύριο Ρίζο, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για πρόεδρο της Δημοκρατίας δηλαδή να είναι ο κύριος Ρίζος. Εξού και ο κύριος Ρίζος λίαν προσφάτως σε ορισμένες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν άκρος επικριτικός προς την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους του Δημοσίου, τους δικηγόρους κτλ.
Εμείς θα του θυμίσουμε απλά ότι πρώτον την εποχή του πρώτου μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης που δεν είχε περάσει καν από το Κοινοβούλιο έτρεχε από δικαστική αίθουσα σε δικαστική αίθουσα, από εισαγγελέα σε εισαγγελέα και τον έπιανα από το λαιμό για να νομολογεί υπέρ του μνημονίου και με βάση τις κατευθύνσεις που δίνει η κυβέρνηση. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Μπορεί να του δίνει συγχώρο χάρτη η ηγεσία ή θέλει να του δώσει συγχώρο χάρτη η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τα ξεχνάμε. Θα λογοδοτήσει. Τι να κάνουμε, πρέπει να λογοδοτούν και αυτοί. Οι υπεράνω δικαίου και δικαιοσύνης που μας έχουν χαντακώσει και το ξαναλέμε, εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε συνείδηση δικαστική, στοιχειώδη συνείδηση δικαστική, αστικού δικαστηρίου, δεν λέμε κανένα επαναστατικό δικαστήριο ή επαναστατικό δικαίο δικαστήριο ή λαϊκό δικαστήριο τίποτα, δεν θα είχαν υποφέρει, δεν θα είχαν περάσει απολύτως τίποτα. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Ό,τι συγχωροχάρτη και να του δώσουν, ό,τι και να γίνει, δεν τα ξεχνάμε. Και επειδή ξέρω και δικαστές και εισαγγελείς μας ακούνε, είτε σε πρώτο σε δεύτερο χρόνο, να θυμηθούν ποιος είναι αυτός ο κύριος και ποιον πάνε να προτείνουν, εάν όντως τον προτείνουν για αυτή την ιστορία. Πάντως και πρόεδρος της Δημοκρατίας δικάζεται. Μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν θα την γλιτώσει. Δημήτρη, εδώ λέει ότι το... Στα 2,6 δις διαμορφώθηκε το ταμιακό πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτά είναι οι ανακοινώσεις κυβέρνησης. Ναι, ναι, ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι γιατί δεν δημοσιεύει στοιχεία πρωτογενούς αποτελέσματος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχει αποδεχτεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Δεν τα αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν μπείτε στο site θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατάει ακόμη και σήμερα μόνο τα στοιχεία του πρωτογενούς ελλείμματος του πρώτου τριμήνου του 2014, το οποίο το ανεβάζει στο 1,2, πάνω από 1,2, 1,241 αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμύρια ευρώ, και δημοσιονομικό έλλειμμα γενικής κυβέρνησης πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο. Από εκεί και πέρα δεν έχει δημοσιεύσει κανένα άλλο στοιχείο. Παρά το γεγονός ότι η Ελστάτ και η Eurostat, με το δικό τους τρόπο, που είναι διαφορετικός από τη συμφωνία Τρόικας κυβέρνησης, έχουν ανακοινώσει και του δευτέρου τριμήνου τα στοιχεία. Ούτε καν αυτά δεν δέχεται να σηκώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα αυτά τα λέει βέβαια η Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι. Ναι, ρώταν τον πράγμα που του στρουνάρα. Λοιπόν, που είναι χειρότερος από ψεύτης, δηλαδή. Είναι φοβερός. Δεν είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε για πολύ άθλια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως, εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Ότι αν όντως έτσι είχε πρωτογενές πλεόνασμα, τότε γιατί ο κύριος Σαμαράς στην κοινοβουλευτική ομάδα την περασμένη Τετάρτη είπε το εξής. Ότι έχουμε εξασφαλίσει τη ρευστότητα του ελληνικού δημοσίου μέχρι το Γενάρη. Πού είναι το πρωτογενές? Και γιατί κάθε εβδομάδα παίρνουν καινούργια έντοκα, αν έχουμε πρωτογενές? Έτσι, λοιπόν, απλά στείνεται μια παγίδα για το Κοσμάκι, λένε ότι τους κατέβει στην κεφάλα, δημιουργούν συνθήκες όπου στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα αξιόπιστο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ούτε σε επίπεδο πολιτικών δηλώσεων, ούτε στατιστικών στοιχείων, ούτε τίποτα, τίποτα. Δεν πρέπει να παίρνει στα σοβαρά τίποτα. Ό,τι λέγεται και θα λέγεται από εδώ και μπρος, μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο, είναι όλα ψέματα. Ψέματα σε βαθμό που κανένας δεν τα παίρνει στα σοβαρά, στη διεθνή κοινότητα δηλαδή. Κανένας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στον ΟΟΣΑ, ακόμη και στην Παγκόσμια Τράπεζα, δεν καταγράφονται τα στοιχεία αυτά στην Ελλάδα. Γίναμε ένα με την. Με την Αρούμπα. Για μάλλον για την Αρούμπα ξέρουμε περισσότερα για τα δεδομένα της Αρούμπα από την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Thank you.
Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Είπαμε ξανά, το email της εκπομπής είναι mikrofono.dk@gmail.com για όποιον θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή. Βλέπω από τα παλιότερα μηνύματα, οφείλουμε να τα έχουμε κι εμείς, να τα δούμε και αυτά, μια και μπαίνουν τεροχρονισμένα, στείλονται τεροχρονισμένα στην εκπομπή. Στο παρακάτω άθρο λέει του NGR, μας λέει ένας φίλος, λέει ότι θα γίνει bail-in από τον Ιανουάριο και μετά, αλλά δεν θα επηρεάσει τους φορολογουμένους. Είναι το γνωστό παραμύθι που σερβίρουν αυτή τη στιγμή όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αν θέλετε όλα τα επιτελεία της Διεθνούς Τραπεζοκρατίας, όπως το λένε ορισμένοι, που λένε τι, ότι θα φορτώσουν στους καταθέτες και στους μετόχους των τραπεζών το πρόβλημα των τραπεζών και έτσι θα γλιτώσουν οι φορολογούμενοι. Βεβαίως εγώ λέω το εξής, πόσοι από τους φορολογούμενους δεν είναι καταθέτες? Για να καταλάβω δηλαδή γιατί πράγμα μιλάμε. Στην Ελλάδα βεβαίως είναι πολλοί, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν έχουν εισόδημα. Δεν έχουν δυνατότητα δηλαδή να διατηρήσουν, να συντηρήσουν με κάποια λίγα ευρώ τους λογαριασμούς στις τράπεζες. Γι' αυτό. Αλλά ρωτήστε και τους Κυπρίους να δείτε τι σημαίνει κούρεμα και bail-in. Έτσι. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το news, το NGR, το γνωστός Doll, έχει μπει στο παιχνίδι της δημιουργίας κλίματος. Απλά να θυμηθείτε ότι αυτά τα έχουμε επισυζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τα συζητάμε. Απλά όταν θα έρθει θα είμαι και θα μας έρθει ξαφνικά και θα λέμε «Κοίτα ρε παιδί μου, γιατί δεν το είδαμε έγκαιρα». Ναι, υπάρχει και η είδηση ότι ο Σαμαράς, προκειμένου να πετύχει, λέει, τους στόχους του, είναι ικανός και να για bail-in. Αυτό το θέτουν σαν είδηση που δείχνει τις προθέσεις του Σαμαρά. Όχι, είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε bail-in σε κάποια στιγμή. Δεν είναι δεδομένο. Ειδικά μετά και μόνο οι κινήσεις στη χρηματαγορά, στο χρηματιστήριο, με τις τραπεζικές μετοχές, αυτό δείχνει. Δείχνει ότι οι κερδοσκόποι, κυρίως ξένοι επενδυτές, λεγόμενοι επενδυτές, ξεφορτώνονται τραπεζικές μετοχές γιατί ξέρουν ότι θα πάνε μετά σε bail-in και θέλουν να επανατοποθετηθούν μετά το bail-in. Και αφού βεβαίως και ο Κοσμάκης που πήγε και πήρε warrants και διαπράγματα θα τα βρει σκούρα γιατί δεν θα αξίζουν ούτε το χαρτί τουαλέτας που χρησιμοποιεί καθημερινά στο σπίτι του. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος, ο φίλος ο Χρήστος από το Μπέρμπιγχαμ, λέει, αγαπητέ κύριε Καζάκη, αν και δεν είμαι μέλος του ΕΠΑΜ, σας ακούω είτε μαγνητοφωνημένα μέσω YouTube, είτε κατά τη μετάδοση της εκπομπής σας στο ΗΡΟΗ. Θα ήθελα να σας αποστείλω ένα απόσπασμα από το βιβλίο Freedom from National Debt του Frank Newman, πρώην αναπληρωτή υπουργό οικονομίας των ΗΠΑ, στο οποίο δίνει κάποια ουσιαστικά ψήγματα θέση στα θέματα χρέους. Στη σελίδα 11 της εισαγωγής, αναφέρει σε ελεύθερη μετάφραση: ο φόβος για το εθνικό χρέος δεν είναι συμβατός για τις ΗΠΑ και άλλα έθνη με παρόμοιες δομές οικονομικού συστήματος. Είναι μια πολύ διαφορετική υπόθεση για τα έθνη της Ευρωζώνης και άλλες χώρες που αντλούν χρήμα σε νομίσματα που δεν τους ανήκουν. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία κτλ. Δεν έχουν δικά τους νομίσματα και οικονομικό-χρηματοοικονομικά συστήματα. Και έτσι έχουν υποχρεώσεις που μπορούν να θεωρηθούν εθνικό χρέος. Και το σκιαρασάκι στην τούρτα, σελίδα 11, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τα μοντέρνα οικονομικά συστήματα με μια νέα οπτική η οποία είναι εφαρμόσιμη στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιαπωνία, την Κίνα και άλλα έθνη που δεν έχουν δικά τους νομίσματα και δεν είναι δεμένα σε άλλα. Έχουν τις δικές τους κεντρικές τράπεζες που έχουν, συγγνώμη, δικά τους νομίσματα, έχουν τις δικές τους κεντρικές τράπεζες, δικό τους τραπεζικό σύστημα, δικό τους χρηματοοικονομικό σύστημα και χρηματοδοτούνται με το δικό τους εθνικό νόμισμα. Τέλος, δίνει και ένα τίτλο στη σελίδα 29, «Γιατί οι φόροι δεν χρειάζονται ποτέ για την πληρωμή του εθνικού χρέους». Νομίζω πως άσχετα με τις ιδεολογικές διαφορές, αλλά και μόνο εν μέρη, και τις μόνο εν μέρη αναφορές, είναι ισχυρά σημεία για το πως ένα ανεξάρτητο οικονομικό σύστημα σε ένα ανεξάρτητο κράτος
Είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, μάλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει την αναφορά για την κατοχή των ομολόγων από την Κίνα. Προφανώς δεν θα έκανε καλό στην πορεία του βιβλίου ή υπονοεί κούρεμα. Δεν το λογαριάζουμε καν. Αυτά μας λέει ο φίλος που είναι στο Μπέρμπιχαμ, όπως είπαμε προηγουμένως. Απλά να πω το εξής σχολείο. Αυτά είναι κατακτήσεις της οικονομικής προβληματικής εδώ και αιώνες. Δηλαδή, αν ψάξετε παλιότερα βιβλία και εγχειρίδια ακόμη στη δεκαετία του 50, 60, 70 ή στο Μεσοπόλεμο κτλ. Που ασχολούνται με το χρέος, αυτά είναι δεδομένα. Δηλαδή, το να έχεις το δικό σου νόμισμα, να ελέγχεις το χρηματοοικονομικό σου σύστημα και όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητο. Δηλαδή, δεν το συζητάμε καν. Και μάλιστα να σας πω και το εξής, ότι όταν συζητιόταν στις οικονομικές κοινότητες, μάλλον στις κοινότητες των οικονομολόγων, το πρόβλημα του ευρώ την εποχή που διαμορφωνόταν το 90, στη δεκαετία του 90, πολλοί οικονομολόγοι που ήταν σκεπτικιστές σχετικά με το ευρώ, έλεγε το εξής. Προειδοποιούσαν και μάλιστα με γραπτά τους ότι κοιτάξτε να δείτε, χάνοντας το εθνικό νόμισμα, χάνουν οι χώρες την τελευταία δυνατότητα διαχείρισης του δημόσιου χρέους με αποτέλεσμα να πάνε σε χρεοκοπία. Και δεν θα μπορούν να διαχειριστούν τη χρεοκοπία τους. Και απαντούσαν οι οικονομολόγοι υπέρ του ευρώ, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό ποτέ, διότι πολύ απλά έχουμε τα κριτήρια του Maastricht και βεβαίως δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συμβεί, διότι η αγορά αυτοδιορθώνεται. Δηλαδή, ένα κράτος που υπερδανίζεται χωρίς να έχει τα πληρωμής του χρέους, η αγορά δεν θα το ξαναδανίσει και θα αυτορυθμιστεί έτσι ώστε να μην βρεθεί ποτέ σε χρεοκοπία. Να όμως, βεβαίως οι οικονομολόγοι που τα ακούγαν αυτά και λέγανε εντάξει καλή είναι η θεολογία στην οικονομία, αλλά παιδιά προσγειωθείτε, και μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών που έχασε τη λίρα, που όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών στη Βρετανία πέσαν τα στοιχήματα Σόρος και αναγκάστηκε η λίρα να βγει από το νομισματικό φίδι στη δεκαετία του 90. Αυτός λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο για την εμπειρία του σαν Υπουργός Οικονομικών της εποχής εκείνης και μέσα στο βιβλίο λοιπόν αναφέρει το εξής. Η δημιουργία της κοινής νομισματικής ένωσης με μια κεντρική τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κερδοσκόπους του νομίσματος να ποντάρουν στο χρέος και στο νόμισμα οποιασδήποτε χώρας, υπολογίζοντας ότι σε περίπτωση προβλήματος θα βγει η κεντρική τράπεζα να τους ξεχρεώσει. Και αυτή η κεντρική τράπεζα θα υποστηριχτεί από τις ισχυρές οικονομίες. Άρα θα δανείζουν τις υποπτώχευση χώρες χωρίς να υπολογίζουν ότι μπορεί να χάσουν τα λεφτά τους, γιατί ξέρουν ότι σε περίπτωση που υποπτώχευση χώρες τα κλατάρουν θα έρθει η κεντρική τράπεζα με συνδρομή των μεγάλων οικονομιών να τους διασώσει. Το έγραφε το 1997 αυτό. Και έτσι έγινε. Και μας πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι τύποι που πέσαν έξω από αυτό το πράγμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Οφείλω να απολογήσω, μια και ψάχναμε τώρα να βρούμε το βιντεάκι, γιατί εδώ κάποιοι μου λένε να, ας πούμε, έχουμε και μια πιο ριζοσπαστικό, έχει ανέβει ο ριζοσπαστισμός του πολιτικού λόγου του κυρίου Τσίπρα. Όντως παρακολούσα το βιντεάκι την ομιλία του στο Ηράκλειο Κρήτης, που οφείλω να ομολογήσω ότι μίλησε στην ίδια αίθουσα που έχω μιλήσει κι εγώ, με το μισό κόσμο από ό,τι είχα εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία, πάμε παρακάτω. Να ευλογούμε και τα γένια μας μερικές φορές. Λοιπόν, έχει όμως ένα ενδιαφέρον το εξής. Πρώτο, αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, ρε παιδιά, που έχουν αναλάβει τον Τσίπρα, του Ανδρέα είναι, ο Μπυρσίμ είναι. Δηλαδή, για να καταλάβω δηλαδή, έχει αποκτήσει ακόμη και την εκφορά, όχι την εκφορά λόγου, τη χρειά του λόγου του Ανδρέα Παπανδρέου. Και τέλος πάντων, άμα του μοιάζει και λίγο στο μυαλό, θα είχαμε και πιο μεγαλύτερη εφράδεια και πιο έξυπνες απαντήσεις. Τώρα είναι σαν το παιδί με τα ματομπούκαλα. Δηλαδή, πετάει πράγματα, τι να του πεις. Αυτό με το πεντοζάλι, θα τους παίξω πεντοζάλι. Ρε ηλίθιε, ποια πεντοζάλι και βλακίες, σε ποιους αναφέρεσαι.
καταρχήν. Σε κάτι κομματόσκυλα εκεί πέρα, τα οποία μάλιστα τα έδειξε και η κυρία, μια κυρία εκεί πέρα, η οποία τελείως τυχαία ήταν και σε μια δική μου ομιλία και βεβαίως εξέφραζε τον ίδιο, την ίδια αγωνία που εξέφρασε και με τον κύριο Τσίπρα. Μα τους βλέπω τους κλέφτες εδώ στο ακροατήριο! Τους βλέπω ένα προς ένα, τους ξέρω! Και βεβαίως αντί να ρωτήσει ο κύριος, να αναρωτηθεί ο κύριος Τσίπρας ότι για κάτσε ρε παιδιά, τι δουλειά έχουν τα κλεφτρόνια στο ακροατήριό μου, τι τους είπε? Θα κυβερνήσουμε και σας στέλνουμε από κοντά, σαν κουκουλοφόρο, να μας δείξετε ποιος είναι ο κλέφτης. Προσέξτε λογική. Να μας δείξετε ποιοι είναι. Τι είναι κουκουλοφόρος, είπε ο πολίτης. Γιατί δεν κάνεις κάτι πολύ πιο απλό, ρε μάγκα? Γιατί δεν λες το αυτονόητο? Θα πάμε να αναλάβουμε κρατική διαχείριση. Ωραία. Μέχρι να την αναλάβουμε και μέχρι να δούμε, μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχει πάει, παγώνουν όλες οι συμφωνίες του κράτους προς τα έξω, δηλαδή εκτός δημοσίου, με ιδιωτικά συμφέροντα δηλαδή, και παγώνουν όλες οι οφειλές προς το κράτος του πολίτη, μέχρι να ξεκαθαρίσουμε ποιος πραγματικά οφείλει και ποιος δεν οφείλει. Ποιος έχει πάρει θαλασσοδάνεια και ποιος δεν έχει πάρει. Ποιος χαριστικά έχει φορτώσει χρέη προς την εφορία και ποιος αγκομαχά να βγάλει από τους τρομακτικούς φόρους που του έχουν επιβάλει. Γιατί δεν το λέει αυτό? Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν λέει το αυτονόητο. Πώς είναι δυνατόν να αναλάβεις τη διαχείριση ενός κράτους το οποίο το έχουν φτιάξει άλλοι, είναι γεμάτο κλεφτρόνια μέχρι αηδίας, έχουν λαιλατίσει αυτόν τον τόπο, και γιατί δεν λες κάτι πολύ απλό? Δεν πρόκειται να αναλάβουμε τίποτα μέχρι να γίνει πλήρης εκαθάριση αυτού του κράτους. Δηλαδή να ξέρουμε μέχρι πόσες καρφίτσες υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο, πόσες κοιμωλίες υπάρχουν σε όλα τα σχολεία, μέχρι την τελευταία κοιμωλία. Γιατί πολύ απλά, όπως ξέρει οποιοδήποτε επαγγελματίας, ξέρει πολύ καλά ότι δεν αναλαμβάνεις κάτι το οποίο το διαχειριζόταν κάποιος άλλος και μάλιστα με ληστρικό τρόπο, με λευκή επιταγή. Το αναλαμβάνω και παίρνω εγώ επάνω μου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν προχωρεί ακόμη περισσότερο στο να κόψει τα πόδια στην άγρια, γιατί διάβασα μια δήλωσή του, η οποία δεν αδικεί την κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός είναι ικανός να σκηνοθετήσει ακόμη και bank run. Έχει δίκιο ο κ. Τσίπρας όταν το λέει αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Καθώς βλέπουμε τις χρηματαγορές πως παίζουν κτλ. Ωραία, συγγνώμη, γιατί δεν του κόβετε τα πόδια? Ξέρετε πως του κόβουν τα πόδια? Πολύ απλά. Ότι όποιος αυτή τη στιγμή σκηνοθετεί την επίθεση ενάντια στην ελληνική οικονομία, είτε με bank run ή οτιδήποτε, πολύ απλά θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Όχι τη δικαιοσύνη του κυρίου Ρίζου, του φιλαράκη, όχι, την πραγματική δικαιοσύνη. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν το λένε αυτό το πράγμα? Και σταματάμε εδώ. Για πείτε στον Κοσμάκη ότι μέχρι να βγει κυβέρνηση ή να βγείτε εσείς κυβέρνηση, να μην πληρώνει κανένα φόρο, κανένα δάνειο, για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε ποια είναι τα δάνεια που πραγματικά πρέπει να πληρωθούν, πόσα είναι αυτά και πώς πρέπει να γίνει και ποιες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που οφείλουν να πληρωθούν προς την εφορία. Τουλάχιστον αυτό. Γιατί δεν το λέτε? Εγώ θα έλεγα κάτι ακόμη περισσότερο. Κοιτάξτε μάγκες, στο χέρι μας είναι. Πάμε σε αλλαγή κατάστασης, κυβερνητικής κατάστασης. Σωστά? Πάμε. Κατά πάσα πιθανότητα. Εκτός και αν αυτή η Βουλή με όλους τους βουλευτές που έχει μέσα, το χρήμα έχει πέσει άφθονο και δούμε την έκπληξη είτε την Τετάρτη είτε ενδεχομένως σε κάποια άλλη ψηφοφορία. Εγώ λέω το εξής. Εφόσον αλλάζει η κατάσταση κατά πάσα πιθανότητα. Γι' αυτό και αυτός ο πανικός. Λοιπόν, να μην πληρώσουμε απολύτως τίποτα. Το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, απολύτως τίποτα και σε κανέναν. Ούτε σε τράπεζες, ούτε σε φορεία, ούτε σε κανέναν. Να πηγαίνουμε στα ειρηνοδικεία και να μην επιτρέπουμε κανέναν πληστηριασμό. Να πηγαίνουμε στα διόδια και να ανοίγουμε τις μπάρες. Γιατί είναι αδιανόητο να πληρώσεις 3,90 για να πας στο σχηματάρι. Είναι αδιανόητο. Λοιπόν, να το κάνουμε αυτό στην πράξη. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να επιβάλλουμε με το τζαμπουκά που λέει ο λόγος, της κοινωνίας βεβαίως του τζαμπουκά, να τα εφαρμόσει αυτά στην πράξη η επόμενη κυβέρνηση Τσίπρα. Ή δεν ξέρω εγώ πιανού.
Γιατί να μην το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Αυτή να είναι η δική μας προεκλογική εκστρατεία. Να το επιβάλλουμε αυτό το πράγμα. Να επιβάλλουμε στα νοσοκομεία να μην πληρώνει κανένας ασθενής ή ο οδηπόρος που πηγαίνει και απευθύνεται. Κανένας. Αφού φεύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση όπως και να έχει φεύγει. Πάει πάπαλα. Να επιβάλλουμε στην επόμενη να αλλάξει ριζικά πολιτική εφαρμόζοντας αυτή την τακτική. Και μαζικά στον κόσμο τι φοβόμαστε. Για 2-3 μήνες, ρε παιδί μου, μέχρι να αλλάξει κυβέρνηση. Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Δεν είναι ακραία η θέση σου. Καθόλου ακραία. Δεν είναι ακραία. Διότι, είναι κοινή λογική, ρε παιδί. Διότι αν δεν πληρώνουμε εφορία και δεν πληρώνουμε και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνουμε φόρους. Υπάρχουν άπειροι φόροι τους οποίους δεν μπορούμε να αποφύγουμε. ΦΠΑ και φόροι έμεση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι στερούμε από το κράτος τα πάντα ή καταστρέφεται, πνίγεται το κράτος. Όχι, αυτά είναι παραμύθια τώρα για 3 μήνες. Απλώς σταματάμε το στραγγαλισμό το δικό μας. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Εξαναγκάζουμε την επόμενη κυβέρνηση, το θέλει δεν το θέλει, να επανεξετάσει από μηδενικής βάσης όλα αυτά που μας έχουν φορτώσει. Ακριβώς αυτό είναι. Ότι στην ουσία βοηθάμε, αν θέλει, εφόσον έχει καλές προθέσεις η επόμενη κυβέρνηση, με αυτή τη στάση βοηθάει ο λαός την επόμενη κυβέρνηση να κάνει μια καθαρή εξήγηση με τον λαό και με όσα έχει τάξει στο λαό ότι θα φέρει. Είναι μια προσπάθεια που μπορεί πραγματικά να φέρει αποτέλεσμα είτε με τη μέθοδο της βοήθειας είτε με τη μέθοδο του εξαναγκασμού. Το αποτέλεσμα το ίδιο θα πρέπει να είναι. Μα αυτό ακριβώς είναι και μάλιστα βλέπω τώρα μα μου έχουν στείλει κάποιοι φίλοι εδώ στο μικρόφωνο dkpapaki@gmail.com ένα άρθρο το οποίο είχε αναπαραχθεί από το Pitsirico.gr από το Πανδώρα, στο Πανδώρα... Ναι. Στο κουτί της Πανδώρας του κύριου Βαξεβάνη. Λέει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΠΑΜ, Ανταρσία. Προτείνει ο Γιώργος από τη Γερμανία, αλλά ποιος τον ακούει. Εμείς τον ακούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γιώργος από τη Γερμανία, οφείλουμε να πούμε και βεβαίως δεν είναι το θέμα μιας κυβέρνησης γενικά. Θα πρέπει για τα στοιχειώδη. Εμείς έχουμε βγάλει πολύ συγκεκριμένα προτάγματα. Έχουμε κάνει την προσπάθεια να συζητήσουμε αυτά τα προτάγματα με τον Κοσμάκη. Και δεν λέμε τίποτα. Υπάρχουν στρατηγικές διαφορές. Σε στρατηγικές διαφορές, βεβαίως θα πρέπει να αποφασίσει ο λαός. Εμείς δεν έχουμε ένα πρόβλημα να προτείνουμε και να διαλεχθούμε για τα ζητήματα αυτά. Αλλά τουλάχιστον, ρε παιδιά, δεν πρέπει να βάλουμε τα στοιχειώδη. Τα στοιχειώδη. Τι θα γίνει με το χρέος προς την εφορία. Τι θα γίνει με τις τράπεζες. Τι θα γίνει με αυτό το λαμό για τους κλεπτοκράτες, ας πούμε, που έχουν λυσάξει αυτό το δημόσιο. Λέει ο κύριος Κουρλέτης, αυτόν τον άνθρωπο το μισό, ειλικρινά δηλαδή, είναι ό,τι πιο συχαμερό για μένα υπάρχει. Αυτό το κομματικός γραφειοκράτης του κερατά δηλαδή, που είναι άθλιος τύπος, ένας άθλιος τύπος, που σαν το σκουλίκι, ρε παιδί μου, που ανεβαίνει στο τέτοιο. Και παρόλα αυτά. Λίγα με τα σκουλίκια, έλα. Ναι, αυτό να πεις. Λοιπόν, και παρόλα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά η δήλωση είναι σωστή. Λέει προς την κυβέρνηση: έχετε στήσει μηχανισμό παραπληροφόρηση. Ωραία. Πώς τους κόβεις τα πόδια. Να πω πώς τους κόβεις τα πόδια. Με μια απλή δηλωσούλα. Μάγκες, το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένη πρόβλεψη περί βασικού μετόχου. Που σημαίνει Αλαφούζος, Μπόμπολας, Βαρδινογιάννης, Ψυχάρης, κανένας από αυτούς δεν δικαιούται να έχει μέσο μαζικής ενημέρωσης. Κανένας. Γιατί εμπίπτει συνταγματική διάταξη περί βασικού μετόχου. Τόσο απλά. Και να βγείτε και να πείτε εμείς σεβόμαστε το Σύνταγμα και θα το εφαρμόσουμε. Ειδικά στο ζήτημα αυτό, βασικός μέτοχος. Ετοιμαστείτε τα μπογαλάκια σας να δούμε, να ελέγξουμε τι κενά έχετε, τι χρήμα έχει περάσει από εκεί και βεβαίως να τα χάσετε τα μέσα. Γιατί έχετε δουλειές με το δημόσιο, το λέει το Σύνταγμα, υπάρχει βασική διάταξη που δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση μόνο και μόνο για ένα τάτσι μίτσι κότσι. Πείτε το αυτό να δείτε τι θα γίνει. Δημήτρη, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ή δεν θέλει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, γιατί θα μπορούσε αυτά που λες να τα κάνει άνετα. Θα μπορούσε άνετα να τα δηλώσει στον κόσμο, να ζητήσει και τη συμπαράσταση του κόσμου γι' αυτό, αν πίστευε ότι πραγματικά έχει αυτή την δύναμη. Ή δεν την έχει ή δεν θέλει να την έχει. Πάντως και τη συνεργασία που λέγαμε. Για φαντάσου, ρε παιδί μου, να βγαινε επίσημα ηγεσία και να έκανε αυτό το στοιχειώδες που είπαμε. Εγώ θα διαγράψω το 70% του χρέους. Διαμένει το 70% του χρέους δεν υπάρχει.
Συζητάω μόνο για το 30. Και να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα πει, εγώ δεν δεσμεύομαι απολύτως τίποτα σε σχέση με αυτό το κράτος. Όχι για τις συμφωνίες, σε σχέση με αυτό το κράτος. Σημαίνει, παγώνουν τα πάντα. Και ζητάω τους πολίτες να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα. Μέχρι να δούμε για τα χρέη προς την εφορία, τα χρέη προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και φυσικά και από τις λεγόμενες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου προς τρίτους. Παγώνουν τα πάντα μέχρι να τα επανεξετάσουμε και να δούμε τι γίνεται. Ρε παιδιά, θα τρέχαμε εμείς. Μαζί τους θα είμαστε. Και ας μην παίρναμε ούτε βουλευτές ούτε τίποτα. Δεν μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Το ζήτημα να γίνει δουλειά. Και, αυτό και καλούσαν όλες τις δυνάμεις βεβαίως να σε στρατευτούν, έτσι. Που είναι το στοιχειώδες. Πάνω σε αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, και όποιος δεν το ξέρει, απλά είναι βλάκας, ότι για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα, πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπωσδήποτε. Τουλάχιστον σε σύγκρουση. Για να μην πω ότι θα αναγκαστείς να φύγεις. Αλλά τέλος πάντων, αν μπορούν να τα καταφθώσουν για να κάνουν αυτά τα πράγματα πράξη, χωρίς να φύγουν ή να έρθουν σε σύγκρουση, που για μας δεν είναι ουτοπία, είναι σαν να λες, ας πούμε, θα σου φέρει τα 600 δισεκατομμύρια ως ώρας να καθαρίσεις. Τόσο εκτός πραγματικότητας, εμείς θα είμαστε μαζί τους. Και ας μην μας βγάλετε βουλευτές, δεν θέλουμε τίποτα από όλα αυτά. Μαζί τους θα πηγαίναμε, γιατί το ζήτημα είναι να γίνει δουλειά. Δεν γίνεται, παιδιά, να πάρουμε εμείς κοινοβουλευτικές θέσεις και ιστορίες. Να γίνει δουλειά. Γι' αυτό και λέμε στον Γιώργο από την Γερμανία που δημοσιεύεται. Γι' αυτό και θα στηρίζαμε μια τέτοια κυβέρνηση που θα λέγανε, ή τουλάχιστον ένα τέτοιο πολιτικό σχηματισμό. Πολιτικό σχήμα, να το πούμε έτσι, που θα έλεγε αυτά τα ελάχιστα, τα αυτονόητα. Και ξέρετε, θα γινότανε. Θα γινότανε ο πανικός της αρκούδας μέσα στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία θα βγάζει από πάνω της ένα μεγάλο βάσανο. Ένα μεγάλο βάσανο. Τι να κάνω τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα που θα με πάρουν πάλι από τις τράπεζες. Θα τους πεις, κοιτάξτε να δείτε, ο μέλλον πρωθυπουργός μου είπε να μην σας πληρώσω. Καθάρισα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι σημαίνει για τις οικογένειες του Κοσμάκη. Αντί να τους τάσω συσίτια. Να τους πω αυτό. Παιδιά, εγώ σας καλύπτω. Παίρνω την ευθύνη. Εγώ αύριο θα είμαι κυβέρνηση. Μην πληρώσετε τίποτα μέχρι να ξεκαθαρίσουμε. Ποιος έχει πάρει τα θαλασσοδάνεια, ποιος έχει πάρει αυτές τις ιστορίες και ποιος τέλος πάντων δεν μπορεί να πληρώσει πραγματικά με βάση φορολογική ικανότητα. Τόσο φοβερό είναι αυτό. Και τότε να δείτε πως μια τέτοια πολιτική κερδίζει την αυτοδυναμία στο λαό. Όχι στο κοινοβούλιο και στο εκλογικό νόμο. Στο λαό κατακτάει αυτοδυναμία. Με 60, 50 και 60. Γιατί ο κόσμος θα στρατευτεί γύρω από αυτό το πράγμα έστω να πάρει μια ανάσα. Έστω να πάρει μια ανάσα. Όσο τα σχόλια περί Κουκουέ που βλέπω εδώ που κάνει και ο φίλος, έχει δίκιο. Το Κουκουέ είναι στρατευμένη δύναμη. Στατευμένη στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Για να υπάρχει Κουκουέ πρέπει να υπάρχει Νέα Δημοκρατία, να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αλλιώς σημερινό Κουκουέ δεν θα υπάρχει. Εάν ο Κουτσούμπας πει ή έρθει σε αυτή τη λογική, τελείωσε αυτό το συνοθήλευμα περισσού. Του εκπερισσού συνοθήλευματος. Το ξέρουν πολύ καλά αυτοί. Αυτοί ζουν για να μπορέσουν να έχουν την αριστερή, την αριστερή πέμπτη φάλαγγα για το σύστημα εξουσίας. Γι' αυτό και προδικάζουν. Και λένε, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πλάγια. Μιλάει για κάποια ηγετική ομάδα. Την ηγετική ομάδα, το περισσό μιλάνε πάντα. Οι οποίοι άνθρωποι είναι. Όχι, μιλάμε για την ηγετική ομάδα. Μιλάμε για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους ξέρω και εγώ προσωπικά έναν προς έναν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να παίρνουν τα 2.000 ή τα 1.200 ή τα 1.600 που παίρνουν με κρατική επιδότηση και δεν τους νοιάζει απολύτως τίποτα. Γιατί φτάνουν στο τραγικό να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Όχι. Οι ίδιοι είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Οι ίδιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το ίδιο. Και ακριβώς επειδή είναι το ίδιο, είναι μια μεταβατική ή ενδιάμεση κατάσταση στο πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι ασταθής εκφύσεως και μπορεί να έχει βουναπαρτιστικά οργανωτικά χαρακτηριστικά, γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε να μπούμε μέσα εκεί, με τον αρχηγό Βοναπάρτη επικεφαλής, αλλά είναι ασταθής πολιτική συγκρότηση και γι' αυτό αναγκαστικά ανατρέψιμη. Δηλαδή είτε ανατρέψιμη από το λαϊκό κίνημα, είτε ανατρέψιμη από την ολιγαρχία. Γι' αυτό και η ολιγαρχία συμπεριφέρεται απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ σαν μια αναλώσιμη, εχθρική δύναμη, ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δώσει γη και είδωρο. Δηλαδή, ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει κλείσει τις συμφωνίες αρκούδας με τους Γερμανούς, θα τον φάνε ζωντανό. Όπως ακριβώς φάγανε και τους δικούς τους δοσύλλογους την εποχή της κατοχής, όταν δεν τους χρειαζόταν άλλο. Όταν δεν τους χρειαζόταν άλλο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Μην τρελαθούμε. Ακριβώς επειδή δεν είναι, είναι διαφορετική δύναμη από την άποψη συγκρότησης, το τι εκφράζει κοινωνικά, ταξικά, αλλά και στη συγκυρία το τι πάει να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ταυτόσιμο με το τι εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι, η τελεία, η βρούβα, οι ρίζες, όλα αυτά τα κολοκύθια, ας πούμε, μαζεύονται. Γι' αυτό ακριβώς θα τη χρησιμοποιήσει σαν αναλώσιμη δύναμη, να τη φορτώσει τα χειρότερα, να φορτώσει στην αριστερά τα χειρότερα και μετά να επανακάμψει το δικό της πολιτικό σύστημα. Αυτό που είπε ο κ. Ζιούγκερ, τους ξέρουμε τους ανθρώπους, είναι τις γνώριμες φάτσες θέλουν, έτσι. Λοιπόν, και να διασώσουν κάποιους από αυτούς της ηγετικής ομάδας για να τους αξιοποιήσουν στα πλαίσια του δικού της πολιτικού συστήματος. Δικαίωμα. Υπάρχει το επιχείρημα από τις παραποτάμιες βρούβες και άλλες φίλιες δυνάμεις σε αυτές, ότι μια κυβέρνηση πρέπει να εξαντλεί την τετραετία και το έργο της, διαφορετικά διακόπτεται το όποιο πρόγραμμα ή όποια ροή κτλ. Έχει κάθε κυβέρνηση. Απάντηση παρακαλώ, διότι ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Από ποιον ακούγεται? Από αυτούς. Από το Θοδωράκι. Από το Θοδωράκι και εσύ ομικρον ε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά... ομικρον ε. Έτσι. Αλφα ε, ξέρω εγώ. CIA, πες το άνθρωπο. Okay. Λοιπόν, για ξέρω δηλαδή, μιλάμε. Λοιπόν, καταρχάς να συζητήσουμε, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ο καθορισμός στο πολίτευμα δεν είναι, δεν το καθορίζει η κυβέρνηση και η εφαρμογή του προγραμματός της, αλλά η έκφραση, η ανώθευτη έκφραση της θέλησης του λαού. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ακόμη και με τους όρους της αστικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Σε αυτό ακριβώς διαφέρει με όλα τα άλλα ολιγαρχικά ή απολυταρχικά πολιτεύματα που υπήρξαν στον κόσμο ή που εφαρμόζονται ακόμη και σήμερα. Ανώθευτη θέληση σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ο λαός πρέπει να έχει το δικαίωμα και κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά να αλλάξει τους πολιτικούς σχεδιασμούς και τη διαμόρφωση της κεντρικής πολιτικής κοινής. Ανά πάσα στιγμή. Το γεγονός ότι το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι το μόνο στον κόσμο, από όσο ξέρω τουλάχιστον, εκτός αν κάνω λάθος, συγγνώμη, αλλά το μόνο από τον κόσμο που έχει καθορισμένες ημερομηνίες εκλογών, ανά 4 χρόνια για τον πρόεδρο τον πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών και αντίστοιχα τα midterms για το Κογκρέσο, να ξέρετε ότι αυτό είναι βασική αρχή του γιατί όλοι οι δημοκρατικοί συνταγματολόγοι, πολιτικοί, επιστήμονες και όλα αυτά τα πράγματα, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, στην Ευρώπη, χαρακτήρισαν το Αμερικανικό Σύνταγμα ως αντιδημοκρατικό. Και μάλιστα, ξέρετε ποιος ήταν ο πρόεδρος, quiz. Ποιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν δέχτηκε να χρησιμοποιήσει ως πρόταγμα το Αμερικανικό Σύνταγμα, καθότι το θεώρησε ως αντίθετο με την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα διεκδικούσε νέο σύνταγμα. Αλλά τον δολοφόνησαν. Ο Λίνκολν, ακριβώς. Ήταν ο μόνος που έλεγε ότι το έθνος πρέπει να, το αμερικανικό έθνος, γιατί αυτό ήταν το πρόταγμα του εφηλίου, πρέπει να αποκτήσει νέο σύνταγμα. Πρέπει να ανασυγκροτηθεί στη βάση της διακήρυξης ανεξαρτησίας και να αποκατασταθούν τα βασικά δικαιώματα και χαρακτηριστικά του έθνους. Γι' αυτό είχε πει στο Γκέντεσμπεργκ, στην ομιλία στο Γκέντεσμπεργκ, στην αναφορά, το περίφημο που τα μαθαίνουν τα Αμερικανάκια στο σχολείο, το λεγόμενο government by the people, for the people, έτσι, μάλλον από τον κόσμο, from the people, by the people, for the people, δηλαδή που πηγάζει από τον ίδιο το λαό, η διακυβέρνηση ασκείται από τον ίδιο το λαό και είναι προς συμφέρον του ίδιου του λαού. Βεβαίως, όσο και να ψάξετε, όσο και να χτυπάτε το κεφάλι σας κάτω, δεν θα βρείτε κανέναν άλλο πρόεδρο να έχει αυτόν τον ορισμό της λεγόμενης λαϊκής κυριαρχίας. Ούτε αυτός ο ορισμός της λαϊκής κυριαρχίας υπάρχει στο Σύνταγμα των Αμερικάνων, το Αμερικανικό Σύνταγμα. Γι' αυτό και ο Λίνκολν έλεγε πρέπει να αναδομήσουμε και να φτιάξουμε καινούριο σύνταγμα για να βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία. Αυτό τον ορισμό έδινε στη λαϊκή κυριαρχία. Για να κοροϊδέψουν τα Αμερικανάκια λοιπόν και να γίνουν Αμερικανάκια τα Αμερικανάκια,
Λοιπόν, τους μαθαίνουν αυτή την αποστροφή του Γκέντεσμπεργκ με την αυταπάτη ότι αυτό είναι συνταγματική επιταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει καμία τέτοια συνταγματική επιταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και έχουν μια ολιγαρχική, απόλυτα ολιγαρχική πολιτεία, την οποία ο δεύτερος πρόεδρος, ο Άνταμς των Ηνωμένων Πολιτείων, την έλεγε συνταγματική μοναρχία. Ή, σωστότερα να το πούμε στα αγγλικά, ας πούμε, monarchical republic, δηλαδή μοναρχική δημοκρατία. Αν μπορεί να το πεις το republic δημοκρατία, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εμείς δεν έχουμε διαφοροποίηση στην ελληνική γλώσσα της δημοκρατίας όπως υπήρχε. Μοναρχική πολιτεία, με μια διαφορά, ότι ο μονάρχης στις Ηνωμένες Πολιτείες εκλέγεται. Δεν είναι κληρονομικός όπως στη Βρετανία. Αυτό λέγανε για το Σύνταγμά τους. Αυτό πάμε να βάλουμε και εδώ. Δηλαδή δεν φτάνει που ο λαός δεν έχει λόγο. Θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε την απολυταρχία. Γιατί αυτό το πράγμα είναι. Θεσμοθέτηση της απολυταρχίας. Δηλαδή ρε φίλε, άμα σε ψηφίσω και σε ένα μήνα μου τα έχεις γυρίσει όλα, τούμπα. Εγώ να μην έχω κανένα δικαίωμα να σε ρίξω. Να σε ανακαλέσω. Να δημιουργήσω συνθήκες ή να προκαλέσω εκλογές. Ίσως να είχε κάποιο νόημα η δέσμευση για 4 χρόνια να μένει μια κυβέρνηση, αν τηρεί τις υποσχέσεις της. Ναι, μα με συγχωρείς, ποιος είναι αυτός που διασφαλίζει, ποιος είναι αυτός που έχει το κριτήριο και εγγυάται το ότι τηρεί τις υποσχέσεις? Ο λαός, το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνεις τη δυνατότητα στο λαό συνταγματικά να προκαλεί εκλογές αυτού του και όχι όποτε κρίνει η κυβέρνηση ή η πλειοψηφία της Βουλής να πηγαίνει ή κάποιος άλλος θεσμός. Δηλαδή να προκαλεί εκλογές ο ίδιος ο λαός. Για παράδειγμα, με μάζεμα υπογραφών. Yeah. Υπάρχουν συντάγματα που προβλέπουν τέτοιου τύπου νομοθετικές πρωτοβουλίες ή παρεμβάσεις του λαού. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση με πούλησε. Εάν είχαμε μια συνταγματική πρόβλεψη που προέβλεπε, αν μάζευε από το εκλογικό σώμα το 10% ή το 5% των υπογραφών, να αυτοδιαλυόταν λοιπόν η Βουλή αυτόματα και να πηγαίναμε σε εκλογές, θα τα περνάγαμε εμείς όλα αυτά τα πράγματα τώρα? Από το Μάιο του 10 θα τους είχαμε ανατρέψει. Τότε που κατεβαίναν τα εκατομμύρια του κόσμου κάτω. Θα τους είχαμε ανατρέψει. Χρειαζόμαστε δυνατότητα ανάκλησης. Βέβαια. Αλλιώς δεν υφίσταται δημοκρατία. Ούτε με τη λογική της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που ζούσαν τουλάχιστον τα πιο πολιτισμένα κράτη του, γιατί ούτε αυτό δεν είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί είναι ποτέ δυνατόν να γυρίσουμε στη λογική της απολυταρχίας? Θα καθορίσει εξουσία πότε θα πηγαίνει σε εκλογές? Από πού και ως πού? Άρα είναι τελείως σαθρό αυτό το επιχείρημα, δηλαδή χωρίς δυνατότητα ανάκλησης δεν μπορεί να υπάρχει και μονιμότητα. Βεβαίως. Σε μια κυβέρνηση. Οι ίδιοι που το λένε να υπάρχει μονιμότητα στην κυβέρνηση θέλουν μη μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή εκεί που πρέπει το κράτος να έχει συνέχεια, στη διοίκηση δηλαδή. Γι' αυτό επινοήθηκε η μονιμότητα. Η μονιμότητα επινοήθηκε για να μην διορίζει και διώχνει η κυβέρνηση ό,τι μπουστάρει να κάνει. Να υπάρχει μια συνέχεια στη διοίκηση. Είναι κατάλοιπα προηγούμενων δεκαετιών, όταν οι δεξιοί διώχναν τους κεντρώους και οι κεντρώοι τους δεξιούς. Πιο παλιά ακόμα. Ναι, ο Βενιζέλος ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε το σύστημα της μονιμοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί το έκανε αυτό ο Βενιζέλος? Γιατί πήγαινε η Ελλάδα σε πόλεμο. Πήγαινε σε πόλεμο στους Βαλκανικούς, πριν από τους Βαλκανικούς. Και έχοντας, έπρεπε να έχει μόνιμη διοίκηση, η οποία έπρεπε να υποστηρίζει τις πολεμικές προσπάθειες του ελληνικού της Ελλάδας. Στους Βαλκανικούς πολέμους και που κράτησε τελικά μια δεκαετία η πολεμική. Ξεκινήσαμε το 12, τελείωσε το 22. Μια ολόκληρη δεκαετία πολέμων. Για φαντάσου να μην είχες μόνιμη διοίκηση στο κράτος θα γινότανε. Που και πάλι δεν μας έλυσε τα προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Αλλά παρόλα αυτά όμως, κοίτα ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Μόνιμη διοίκηση δεν είχαμε το 97, το 1897, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Είχαμε την Κλαθμόνος, την πλατεία Κλαθμόνος. Δηλαδή έδιωχνε η μια κυβέρνηση τους άλλους και πηγαίνανε και κλαίγανε μπροστά από το Υπουργείο Συντονισμού που υπήρχε τότε στην πλατεία Κλαθμόνος. Και οι ιστορικοί λένε, αλλά διαβάστε για τις εφημερίδες, έχει πολύ νόημα αυτής της εποχής, για να καταλάβετε, να πάρετε το πνεύμα της εποχής, ότι με την πρώτη μάχη που γίνεται, με το πρώτο χτύπημα που γίνεται έξω από τη Λάρισα, η δημόσια διοίκηση διαλύθηκε. Διαλύθηκε, δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί βεβαίως αυτοί πήγαιναν να φάνε. Διοριζόταν από το κόμμα τους να πάνε να φάνε. Όχι να διοικήσουν κράτος. Οπότε με το πρώτο που ήταν και τους Τούρκους να κατεβαίνουν, την κουπαγίσανε.
Και βεβαίως διαλύθηκε. Δεν υπήρχαν logistics, δηλαδή δεν υπήρχε υποστήριξη του κράτους προς το στρατό εκεί. Ήταν και στη μένη ιστορία με το παλάτι και όλα αυτά τα πράγματα. Ο πόλεμος, από εκεί προήλθε η αναγκαιότητα της μονιμότητας. Και τώρα, αντί να έχεις μονιμότητα και συνέχεια στη διοίκηση, έχεις μονιμότητα στους εξουσιαστές. Αυτή είναι η λογική τους. Να μην μπορεί αυτός που με ψηφίζει να με ελέγχει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι δημοκρατία. Άμα είναι δημοκρατία, να πάμε να γίνουμε ράμφοι. Ποιος την έχασε τη δημοκρατία και τη βρήκαμε εμείς. Ένας φίλος εδώ που μας λέει για τον αμπελοφιλόσοφο, αμπελοφιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, ξεφτιλίζεται μπροστά στην κάμερα. Αυτό είναι ιδίωμά του. Καλημέρα, εκτός επικαιρότητας και θέματος, αλλά θα γελάσετε με αυτό το βίντεο. Είναι ο Ράμφος σε συνέντευξη με τον Θοδωράκη και ξαφνικά πέφτει ένα κούτσουρο από τον τζάκι και τους πιάνει πανικός. Εντάξει, είναι στο διαδίκτυο, όποιος θέλει μπορεί να το δει. Λοιπόν, ο φίλος Αποστόλης από την Κρήτη μας λέει ο Δημήτρη, ο προηγούμενος που σου είπε για τη νέα τάξη πραγμάτων, αν είχε όνομα Γιώργος Π. Είναι γνωστός ψυχάκιας του διαδικτύου. Είναι ο παδός του Σόρα, τον οποίο τον αποκαλεί όχι απλά Έλληνα, αλλά ελληνισμό. Του κάναμε πλάκα σε όλο τον μπλοκ αυτού. Του θέτουμε ερωτήσεις να μας απαντήσει γιατί ο Σόρας δεν δείχνει το χρήμα και λέει ότι έχει στείλει εξώδικο σε όλους να πατήσουν το λογαριασμό του στην τράπεζα και για να ξεράσουν τα δις. Τέλος πάντων, εντάξει, από ό,τι φαίνεται ο τύπος που μας έστειλε. Δεν αφορά το μήνυμα του Πιτσιρικού, είναι άλλο αυτό. Όχι, καμία σχέση. Ναι. Χθες μας είχε στείλει κάποιος ο οποίος αφισβητούσε τον πατριωτισμό και τα λοιπά και το ύποπτη σιωπή, διότι δεν μιλάμε για τη νέα τάξη πραγμάτων. Ναι, αυτό. Και βεβαίως βγήκα από τα ρούχα μου, λέω εργαδιά, όλε δίνω ένα αγώνα τόσα χρόνια. Έχω δηλαδή πάνω από 700 ομιλίες σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι περισσότερες, αν όχι όλες, είναι στο διαδίκτυο. Έχω πάνω από 700 κείμενα που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, δηλαδή στο blog μου. Τι διάολε, τι θέλεις από μένα άλλο. Δηλαδή, τι άλλο, τι πρέπει να προσκυνήσω το Σόρα, διάολε. Και αυτός ο τύπος λοιπόν. Να βγάλεις τον περεδάκι με τον πανόπτη οφθαλμό που φοράς αυτό. Λοιπόν, μην το λες γιατί είναι παλαβός. Κοίταξε, έστειλε απάντηση. Είναι παλαβός, σου λέω. Καταρχήν βρίζεις ασύστολα. Δικαίωμά μου είναι αυτό. Όταν μου λες ότι είναι ύποπτη σιωπή μου, θα σε βρίσω, μεγάλε. Έτσι γίνεται. Είσαι σοβαρός και εκτιμάς τον άλλον και τον αντιμετωπίζεις ισότιμα. Ισότιμα τι σημαίνει, ότι το σέβεσαι, ή θα σε στείλω στο διάολο και ακόμη παραπέρα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, είναι ο νόμος του Far West. Να ξέρεις ότι υπάρχει πάντα ένα πιο γρήγορο μπιστόλι από σένα. Λοιπόν, που δεν το ξέρεις, ευτυχώς που δεν σε ξέρω, και καλοπροαίρετα κάνει μια ερώτηση που μένει αναπάντητη. Κατά τη γνώμη σου, μένει αναπάντητη, δεν μπορείς να ρίξεις υπονοούμενα για κάποιον ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και τουλάχιστον το διακρίνεται επώνυμα. Να διαφωνείς μαζί μου όσο θέλεις και μπορείς να διατυπώνεις και αν θέλεις να συγκρουστούν επιχειρήματα. Όχι βλακίες όμως. Όχι βλακίες. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή σε βλέπω, παίζεις με το iPad πολύ στην τουαλέτα σου, φίλε μου. Εκεί για να μην βρωμίζει και ο τόπος. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλησπέρα από το Λονδίνο. Είναι ένας φίλος, ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος μας γράφει τακτικά. Είναι φανατικός ακροατής του κύριου Τράγκα, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε κάθε φορά που αναφερόμαστε ή τέλος πάντων γίνεται κάτι με τον κύριο Τράγκα, μας πληροφορεί τα δέοντα. Δημήτρη, το έχεις πάρει χαμπάρι ότι ο φίλος μας ο Τράγκας πιθανόν σε ακούει και μετά την άλλη μέρα θέματα που σχολίασες θα παρουσιάσεις δικά του. Ό,τι είπες χθες για το χρηματιστήριο το είπες σήμερα το πρωί. Αυτό μας έστειλε πριν τρεις μέρες, έτσι. Λοιπόν, όσο για τον Τσίπρα, αξίζει να το ακούς, έχει σκυλιάσει και τον ξεφτύλισε τελείως. Φιλικότητα, Γιάννης από το Λονδίνο. Λοιπόν, μιλάγαμε για μια περίπτωση που λέγαμε για την προηγούμενη φορά για κάποιον που μας είχε ρωτήσει αν είμαστε υπέρ ή ενάντια στην ΑΕΚ. Ναι, για την ΑΕΚ. Μας έστειλε ο διαχειριστής της βάσης μελών του ΕΠΑΜ και μας λέει να το διαγράψω από τον ΑΕΚ. Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων,
Αυτό το αποφασίζει ο πυρήνας, όπως ξέρετε, στο ΕΠΑΜ ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει κεντρική απόφαση κανενός, δεν υπάρχει κεντρικό όργανο που να μπορεί να διαγράψει κάποιον. Στο ΕΠΑΜ ισχύει. Λοιπόν, ένας φίλος λοιπόν μας έστειλε το εξής. Συγγνώμη, γιατί είναι πολλά τα email, προσπαθώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και τα λοιπά, δεν θέλω να τα ξαναλέω και να λέω σαν την ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλά email που στέλνουν βίντεο και τέτοια πράγματα, όπως καταλαβαίνετε μου είναι αδύνατον, μας είναι αδύνατον να τα παίξουμε ή να τα σχολιάσουμε, γι' αυτό να μας συγχωρείτε. Λοιπόν, το απίστευτο δίκαιο, ένα απίστευτο σχόλιο μας ο στέλνει ο κύριος Δαμιανός Νικολάου από την εκπομπή του ΡΙΚ 1. Απίστευτο βίντεο που θα σας σηκώσει την τρίχα με αυτά που ακούγονται. Ο Καραμαλής αρνήθηκε οποιαδήποτε βοήθεια και άφησε στο έλεος των Τούρκων την Κύπρο. Αποκαλυπτικά στοιχεία κατέθεσε ο Πολύβιος Πολυβίου, είναι αυτός. Έτσι, αλλά το βίντεο θαύτηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τίποτα, δέστο και... Ναι, λέω, εντάξει, αυτό είναι γνωστό όμως, για όσους ξέρουν την ιστορία, είναι γνωστό, όπως είναι γνωστό και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ατήλας 2, που έκανε τη μεγάλη καταστροφή, ήταν επί Καραμαλή, επί Εθνάρχου. Άμα ήμουν τόσο γνωστή, ξεκίνησε... εγώ δεν το σχολίαζα, αλλά επειδή δεν... Όχι, απλά στο λέω, πληροφοριακά δεν είναι τίποτα. Ναι. Ό,τι ξεκίνησε η Χούντα, το ολοκλήρωσε ο Καραμαλής και στην θέση του Προέδρου της Κύπρου τότε, να μην το ξεχνάμε, ο Κλειρίδης. Ποιοι είναι οι δολοφόνοι και οι προδότες του Κυπριακού λαού. Εκτός από τη Χούντα, βέβαια, που την ξεκίνησε αυτήν την ιστορία, ο Ιωαννίδης Παπαδόπουλος και λοιποί. Λοιπόν, μας στέλνουν το γνωστό πλέον και πολύ διαφημισμένο βιντεάκι από το YouTube που ο λαός εκφράζει ελευθέρως το φρόνημά του για την Τώρα Μπακογιάννη σε επίσκεψη της Συνεσιαίας στις 14-12. Ένας φίλος μας έστειλε μια περίεργη διαφήμιση, όντως ειλικρινά. Στο eBay, μας λέει ο φίλος, πωλούνται πρωτότυπα δοκιμαστικά χαρτονομίσματα των 500 δραχμών του 2014. Και μας ρωτάει τι πλάκα είναι αυτή. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως είναι εξαιρετικής ποιότητας χαρτονομίσματα, θα μπορούσα να πω. Βέβαια γράφει αυτό ότι είναι δείγμα και άκυρον. Πάντως είναι εξαιρετικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ επαγγελματική δουλειά αυτή. Specimen γράφει πάνω. Τώρα ποιος το σκέφτηκε και πώς αυτό το πράγμα δεν ξέρω, ρε παιδιά, να σας... ο φίλος ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη μας γράφει ένα email για την υπόθεση των πληστηριασμών στη Θεσσαλονίκη. Στην εκπομπή σου της περασμένης Πέμπτης ανέγνωσα στο email κάποιου φίλου που έκανε επισκόπηση των δράσεων κατά τον πληστηριασμό στην επικράτεια της χώρας για την Τετάρτη 10-12 για Θεσσαλονίκη. Έγραφε: Θεσσαλονίκη έγιναν όλοι οι πληστηριασμοί κάτω από αυστηρή αστυνομική παρουσία και μάλιστα είχαμε εκ νέου τη σύλληψη ενός δικηγόρου επειδή διαμαρτυρήθηκε. Θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση για την πιθανή πρόκληση λανθασμένων εντυπώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, παρά τη συνεχή και έντονη αστυνομική παρουσία στους χώρους του Ειρηνοδικείου και μέσα στις αίθουσες, δεν έγιναν όλοι οι πληστηριασμοί. Λοιπόν, να το τιμωρήσουμε τον Κώστα που μας έδωσε λάθος πληροφορία. Στη μία αίθουσα του Ειρηνοδικείου οι πληστηριασμοί αποτράπηκαν κατώ από τις συνεχείς αλλά ήρεμες και με κοσμιότητα παρεμβάσεις του κόσμου που δεν επέτρεψε να αρχίσει καν η διαδικασία της ανάγνωσης από τον κήρυκα. Οι συνεχείς αυτές απαρεμβάσεις του κόσμου και η προσπάθεια διαλόγου με τους συμβολιογράφους της έδρας κράτησαν μέχρι τη λήξη της προγραμματισμένης διαδικασίας και την αναγνώριση των συμβολιογράφων και λοιπόν θεσμικών παραγόντων. Στη δεύτερη τώρα αίθουσα, η αστυνομία των ΜΑΤ, με όλο το γνωστό εξοπλισμό τους, προχώρησε κάποια στιγμή σε εκένωση της αίθουσας από όλο τον κόσμο που ήταν μέσα, πλην εκείνων που είχαν επιταγές. Τότε έγινε και η σύλληψη του δικηγόρου, μέλους εναλλακτικής πρωτοβουλίας δικηγόρων. Εννοείται ότι από τη στιγμή εκείνη και έπειτα η συνέχιση όποιας διαδικασίας και κλεισμένων των θυρών μπορεί να θεωρηθεί παράτυπη ή και παράνομη. Όχι, προσβάλλεται με μήνυση κατευθείαν στην εισαγγελία, είναι τελείως παράνομο να γίνει και κλεισμένων των θυρών. Δεν μπορεί να, με βάση τον κώδικα όπως ισχύει.
Συζητήστε με τους δικηγόρους και αλλάξτε τους τα φώτα. Κάντε μήνυση στον επικεφαλής της δημιουργίας και σε αυτόν που έδωσε την εντολή να εκενώσει. Και πάει για κακούργημα αυτός ο τύπος μέσα. Πάει για κακούργημα. Και πρέπει να το αξιοποιήσετε αυτό, διότι όποιος πάρει αυτή τη στιγμή με βάση νόμου που έχει καταθέσει η κυβέρνηση, όποιος πάρει απλή διαμαρτυρία κατά σε βάρος του και είναι δημόσιος υπάλληλος ακόμη και αστυνομικός, τίθεται αυτόματα σε διαθεσιμότητα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εκβιάστε τους όπως εκβιάζουν και αυτοί εμάς. Αλλάξτε τους τα φώτα. Μην παμπάτε. Έχετε μάρτυρες, καταθέστε μηνύσεις. Αβέρτα κουβέρτα. Πηγαίνετε στην εισαγγελία και απαιτήστε να μάθετε ποιος ήταν αυτός ο επικεφαλής της δημιουργίας και από πού πήρε εντολή και καταθέτε και σε βάρος τους μηνύσεις. Είναι κακούργημα, είναι παραβίαση του κώδικα αυτό που κάνανε. Κυνηγήστε του μέχρι Δευτέρα παρουσίας. Και πολύ περισσότερο, αυτή την κυρία που κυκλοφορεί ως κουκουλοφόρος και δείχνει αυτός και αυτός και αυτός για να συλληφθούν. Λοιπόν, βγάλτε τη στο διαδίκτυο με φωτογραφία, λεζάντα κανονικά. Ποια είναι αυτή η κυρία, να την ξέρουμε. Να την ξέρουν όλοι. Ειδικά εάν έχει θεσμικό ρόλο. Μην τους αφήνεις χλωροκλαρί. Στο κάτω γραφής, κοιτάξτε παιδιά, αλλάζει η κατάσταση. Αλλάζει. Και μέχρι να βρούνε ποιος θα τους καλύπτει ή δεν θα τους καλύπτει, είναι στα χέρια μας. Αλλάζει η κατάσταση. Να τους το θυμίζετε. Ήρεμα, με μπραότητα, αλλάζει η κατάσταση. Σε λίγο δεν θα υπάρχει κυβέρνηση που θα τους καλύπτει. Τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Αλλάζει. Και ξέρετε πόσο εύκολα ξυλώνονται γαλόνια, στολές, σήματα και κάθονται στο σκαμνί ή τους κυνηγάς μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Όπως αλλάζει η κατάσταση. Διότι η νέα κυβέρνηση θα θέλει εξυλαστήρια, τουλάχιστον εξυλαστήρια θύματα. Δεν θα θέλει να δείξει καλή διαγωγή. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα πεταχτεί στον Κιάδα. Εκβιάζουν αυτοί. Σειρά μας να εκβιάσουμε κι εμείς. Έτσι. Συνεχίζοντας λοιπόν να διαβάζουμε το φίλο του Γιώργου από Θεσσαλονίκη το email, αξίζει να σημειώσουμε ότι για την εκένωση δεν δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα, η μόνη εντολή ήταν από τους συμβολιογράφους. Πράγμα που εμέσως παραδέχτηκε ο επικεφαλής διοικητής όταν προσπάθησε στη συνέχεια να ανακοινώσει και την πρώτη αίθουσα, αλλά δεν τα κατάφερε κάτω από τις διαμαρτυρίες του κόσμου. Γι' αυτό σας λέω, τραβήξτε τους μήνυση. Είναι κακουργηματική και για τους συμβολιογράφους. Ειδικά για τους συμβολιογράφους, πρέπει να τους στείλετε και στην Επιτροπή Διοντολογία να τους αφαιρεθεί η άδεια άσκηση επαγγέλματος. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ζητήσουν εκένωση. Να τους αφαιρεθεί η άσκηση επαγγέλματος. Η άδεια. Κυνηγήστε τους μέχρι Δευτέρα παρουσία. Ειδικά ο δικηγόρος που συνελήφθη. Που είναι τελείως παράνομο αυτό. Ειδικά δικηγόρο να συλλάβεις. Ούτε προσαγωγή δεν μπορεί να γίνει στο δικηγόρο. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αυτόφορο και μάλιστα για σοβαρό κακούργημα. Να σου πω τώρα, ζήτησαν εκένωση στην αίθουσα. Ναι. Δηλαδή να χέσουν την αίθουσα. Εκένωση, ναι. Λοιπόν, ο δικηγόρος που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερος μετά από λίγες ώρες αφού το ετοίμασαν κουστούμι δικογραφίας και θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Ρε παιδιά, δηλαδή μην τα μασάμε αυτά τα πράγματα. Αλλάξτε τους τα φώτα, ρε παιδιά. Αρκετός κόσμος και κοιτάξτε, πείτε τους, αλλάζει η κυβέρνηση. Ό,τι και εξασφαλίσεις και να έχουν εξασφαλίσει αυτοί οι μάγκες, να ξέρουν ότι είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Μπορούμε να τους φάμε ζωντανούς, ειλικρινά μπορούμε να τους φάμε ζωντανούς. Μην τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί. Εκβιάζουνε, εκβιάστε. Η κάλυψη από υπουργούς, γενικούς γραμματείς και φαρισαίους σταματάει εδώ. Οπότε μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και με την επόμενη κυβέρνηση είναι στα χέρια μας. Στα χέρια μας, δηλαδή στα χέρια των πολιτών εννοώ αυτό το πράγμα. Και μετά συζητήσουμε, ειδικά πρόκειται για συμβουλογράφους. Κάντε τους να μην βρίσκουν δουλειά ούτε θυρωρού. Ούτε θυρωρού. Και κυρίως φωτογραφίες, κινητά έχετε πανάθεμά σας. iPhone, τέτοια πράγματα, πάρτε τους. Και βγάλτε με λεζάντες στο διαδίκτυο. Ξεσκίστε τους, δηλαδή μην αφήσετε αυτή ούτε, πώς να το πούμε, να μην ξαναπατήσει κανένας τους πουθενά. Να τους αφαιρεθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Και τουλάχιστον να ξέρουμε, γιατί τα τευτέρια είναι ανοιχτά. Οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί. Θα κλείσουνε κάποτε. Αυτό να είναι απολύτως σίγουροι. Να ξέρουμε ποιους πρέπει να κλείσουμε. Τους λογαριασμούς μας. Ποιοι ήταν οι μαυραγωρίτες της εποχής αυτής. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος,
Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι έγραψαν οι συμβολιογράφοι ως απόφαση. Αν έγραψαν ότι διενεργήθηκαν όλα καλώς, τότε αυτό είναι παράπτωμα από πλευράς τους. Το γεγονός πάντως ότι είναι ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, αν παραδείγματος χάρη μαγείρεψαν τίποτε μόνοι τους μετά το πέρας της διαδικασίας και κινδυνεύσει κάποιος συμπολίτης μας να χάσει την περιουσία του, υπάρχουν δεκάδες μάρτυρες να καταθέσουν ότι οι πληστηριασμοί δεν έγιναν Τετάρτη 10-12, πράγμα που θα έχει επιπτώσεις πειθαρχικές ή οποιασδήποτε άλλες στους συμβολιογράφους. Δεν είναι πειθαρχική, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση και πρέπει να τους κάνετε, να πάτε στο σύλλογο να καταθέσετε μήνυση σε βάρος τους και κανονική αναφορά για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν και να ζητήσετε να τους πάρουν πίσω την άδεια άσκησης επαγγέλματος και στον εισαγγελέα κατάθεση αγωγής. Κανονικότατα, μην τους αφήσετε. Ακόμη και να τους αθωώσει αυτός ο κερατάς, όποιος κερατάς και να είναι αυτός, κυνηγήστε τους μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Λοιπόν, ήταν η τρίτη Τετάρτη που αποτράπησαν οι πληστηριασμοί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, και η δεύτερη κατά σειρά που οι παρεμβάσεις του κόσμου για την αποτροπή των πληστηριασμών έγιναν επεισοδιακά, δηλαδή με την έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ΜΑΤ και συλλήψεις πολιτών. Πάντως με ή χωρίς αστυνομικούς και ΜΑΤ, μεθαύριο Τετάρτη 17-12 θα είμαστε και πάλι εκεί. Βεβαίως, αυτό δεν το συζητάμε. Παρακάτω παραθέτω το δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι πολίτες ενάντια στους πληστηριασμούς της Θεσσαλονίκης η Τετάρτη 10-12. Σημείωση, επειδή έχει έναν αναφορά από ακροατές για τις μαγνητοφωνημένες εκπομπές του ηρωή και ιδίως του Δημήτρη Καζάκη, μπορούν να τις ακούσουν όλες μέχρι τις πρώτες πρόταση στο YouTube, στο χρήστη Restart Asn. Ναι. Το λέω έτσι για... Έχουμε μία έκτακτη είδηση που αφορά εμάς, το σταθμό μας δηλαδή. Σήμερα δεχτήκαμε επίθεση από hackers, κανονικότατα. Ήτανε στραβό το κλίμα, το φαγή και ο γάιδος. Γιατί προσπαθήσαμε να βάλουμε και αυτό το chat και έπεσε πολλής κόσμος και είχαμε ένα κομπλάρισμα εκεί, αλλά βλέπω ότι τώρα ήρθε η επιβεβαίωση ότι δεχτήκαμε επίθεση από hackers. Στο chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι στο chat, στο σταθμό. Στο κεντρικό site του σταθμού. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους hackers αυτούς για τα παράσημα που μας δίνουν. Ναι, και μην ανησυχούν, θα τους βρούμε. Ξέρετε τι κάνουν, ναι. Επειδή έχουμε και εμείς αντίστοιχα εξαιρετικούς τεχνικούς, οι οποίοι έχουν και επιδόσεις hacking, τα ηλεκτρονικά τους αποτυπώματα θα τα βρούμε και θα τους επισκεφτούμε στο σπίτι τους. Από κοντά, να τα πούμε, ρε παιδί μου, να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν έχουμε περάσει την ώρα μας. Πάλι δεν προλάβαμε, έχει μεγάλο όγκο email, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα θα τα διαβάζουμε και θα τα πάμε, ακόμη και αν σε κάποια εκπομπή δεν προλαβαίνουμε όλα, θα προσπαθούμε πάντα να τα επαναφέρουμε και να τα απαντάμε όσο μπορούμε ή να τα σχολιάζουμε τα περισσότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Όπως και να έχει ο κόσμος, εμείς θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, όπως λέει και το γνωστό τραγουδάκι, και ελπίζω να το βάλεις έτσι καθώς θα κλείνει το τώρα, τώρα, τώρα. Ποιο είναι αυτό, κάτσε γιατί το χάσα. Του Παπακοσταντίνου το τώρα. Όχι, δεν το βρω τώρα, με ευνηδίασες. Πρέπει να ευνηδιάζουμε και εμείς μερικές φορές. Να το ακούσουμε αύριο. Εντάξει, ωραία. Okay. Λοιπόν, όπως και να έχει, στο επανειδήν, αύριο πάλι.